Εντάξει, το πιάσαμε το νόημα. Πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς πόσα comments μας έχουν κάνει. Μπορείς να φανταστείς γιατί το βλέπεις. Δεν χρειάζεται πολύ φαντασία βασικά. Πόσα comments μας έχουν κάνει για το ChatGPT. Και live. Ναι. Και το τι θα γίνει, τι θα κάνουν οι προγραμματιστές και χιλιάδες δυο τέτοια πράγματα. Σήμερα το λύσουμε έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα το λύσουμε 100%. Πέρα. Θα μιλήσουμε μόνο για την άποψή μας, φυσικά, για το μέλλον των προγραμματιστών και τι αυτό περιλαμβάνει σε σχέση με το ChatGPT. Πριν ξεκινήσουμε, έρευνα μισθών προγραμματιστή 2023, αν το βλέπετε το 2023, αλλιώς 2024, αλλιώς 2025, link στο description, συμπληρώστε την έρευνα, στείλτε και στους φίλους σας, πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μισθό να ζητήσουμε. Οπότε, πάμε τώρα ChatGPT. Υπήρχε παλιά ένα επάγγελμα, το οποίο λεγόταν οργανωτής. Παλιά δεν developer, πριν το ChatGPT. Όχι. Το οποίο λεγόταν οργανωτής. Τι γίνεται. Παλιά τα. Πριν φτιαχτεί, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε stainless steel. Δηλαδή τώρα τα μαχαιροπύρουνα πάνω γράφουν stainless steel. Okay. Πριν φτιαχτεί αυτό το κράμα, όλα αυτά τα. Που είχαμε τέλος πάντων τα μαχαιροπύρουνα, κατσαρόλες κτλ. Σκουριάζανε. Mm-hmm. Οπότε περνούσε κάθε χρόνο οργανωτής. Και τα γάνουνε. Ναι, και τα γάνουνε. Και η γάνωση στην ουσία είναι η αποσκουρίαση, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται αυτό το πράγμα. Φτιάχτηκε αυτό το stainless steel okay, και έγινε χαμός. Προφανώς ο γανωτής σαν επάγγελμα δεν υπάρχει πλέον. Γιατί πολύ απλά δεν σκουριάζουν τα μαχαιροπύρουνά μας και οι κατσαρόλες μας ή σκουριάζουν πάρα πολύ αργά. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Με developer. Χωρίς developer, όχι. Πριν 100 χρόνια, και εγώ δεν ξέρω πριν πόσα. 3 εκατομμύρια χρόνια, λοιπόν, πριν 100 χρόνια περίπου, το οποίο ήταν ο ξυπνητηράς. Φαντάσου τώρα, βιομηχανική επανάσταση, όλος ο κόσμος δουλεύει κάπου στην πόλη, σε εργοστάσια κτλ. Πρέπει να ξεκινήσει το εργοστάσιο 8 η ώρα. Δεν υπάρχουν ξυπνητήρια. Τώρα λέω εγώ πριν 100 χρόνια, μπορεί να ήταν και πριν 120. Δεν ξέρω πότε ήταν. Και ήταν ένας τυπάς που είχε ένα κοντάρι και πήγαινε στα παράθυρα των ανθρώπων, χτυπούσε εκεί πέρα, αναλόγως με την ώρα που του είχες πει ότι πρέπει να ξυπνήσεις και έπρεπε να πας στο εργοστάσιο. Τι γίνεται όμως, μετά βγήκε το ξυπνητήρι. Οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κάτι άλλο να κάνει με τα skills που είχε αποκτήσει πριν βγει το ξυπνητήρι. Σαν ξυπνητήρας, ναι. Ναι, σαν ξυπνητήρας. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βγει κάτι άλλο. Που ας σου πω χίλια δύο τέτοια παραδείγματα. Το developer. Περίφερο. Δηλαδή, σκέψου πεταλωτής, πόσα άλογα φλέψα κυκλοφορούν σήμερα στον δρόμο. Ακατά. Στο χωριό μου γεμάτο άλογα. Πεταλωτές πάρα πολύ. Ναι, όλα αυτά για κάποιο λόγο. Σήμερα δεν υπάρχουν. Γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται. Mm-hmm. Οπότε, τώρα, γυρνώντας πίσω στο ChatGPT, το ChatGPT είναι ένα linguistic μοντέλο, ας πούμε, είναι ένα μοντέλο έτσι γλώσσας, το ρωτάς κάποια πράγματα, σου βγάζει κάποια αποτελέσματα σύμφωνα με ένα μοντέλο που έχει πίσω αυτό, επειδή έχει διαβάσει όλο το ίντερνετ και σου βγάζει, ας πούμε, ένα μέσο όρο των απαντήσεων που με βάση την ερώτηση που κάνεις. Και μέσα σε αυτό είναι κώδικας. Σωστά. Δηλαδή μπορείς να του πεις κάτι και να του πεις βγάλε μου ένα κομμάτι κώδικα που να κάνει αυτό που σου ζητάω και να σου το βγάλει. Με ένα αρκετά καλό τρόπο. Ναι. Και έχει πάρα πολλές επεκτάσεις αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα, παραδείγματος χάρη, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι ότι μπορώ να του δώσω ένα κομμάτι κώδικα και να του πω να μου το εξηγήσει και να του πω και να μου εξηγήσει σε εκείνη τη σειρά γιατί έχει βάλει ο άλλος αυτό το πράγμα ή δώσε μου ένα διαφορετικό παράδειγμα κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Refactor, να σου έψει unit test. Έχει, κάνει έχει, πράγματα. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Yeah. Τώρα, μία ανωτελεία εδώ πέρα. Πάμε σε κάτι άλλο. Ένα πράγμα που έχουμε πει 100 φορές και ίσως χίλιες. Ίσως χίλιες και ξέρεις, ακούγομαι τώρα πολύ αυστηρός όπως το λέω, αλλά όχι, δεν θέλω να είμαι αυστηρός, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Είναι ότι σε όποια δουλειά κάνεις, αν κάνεις μια δουλειά η οποία είναι εύκολη, θα μπορεί να την κάνει κάποιος άλλος εύκολα. Και οι εταιρείες δεν σε πληρώνουν σύμφωνα με το πόσο δουλειά βγάζεις ή με το πόσο πολύ δουλεύεις, αλλά σε πληρώνουν με βάση το πόσο δύσκολο είναι να σε αντικαταστήσουν. Αν δηλαδή κάνεις κάτι που κάνουν και άλλοι χίλια άτομα, λέμε τώρα, λέγω ένα τυχαίο αριθμό, μπορούν να σε αντικαταστήσουν με αυτά τα χίλια άτομα. Αν κάνεις κάτι όμως που κάνουν άλλα 10 άτομα, και αυτό που κάνεις φυσικά έχει value, τότε μπορούν να σε αντικαταστήσουν μόνο με αυτά τα 10 άτομα.
που σε αυτομάτως σε κάνει να είσαι, σε κάνει να είσαι πιο περιζήτητος ή πιο αναγκαίος. Και αυτομάτως παίρνεις περισσότερα λεφτά. Τώρα, σαν προγραμματιστής, το value σου, δηλαδή η αξία που δίνεις στον εαυτό σου, είναι η αξία που έχει το ChatGPT αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η ερώτηση. Και αυτό που μπορεί να κάνει βασικά εσύ είναι αυτό που κάνει το ChatGPT. Ναι. Δηλαδή, να βγάλεις ένα κώδικα. Μόνο. Εκεί, ναι. Εκεί, αυτό είναι η ερώτηση δηλαδή που πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας. Ωραία, τέλος βίντεο. Αυτό. Και είναι ένα άλλο που εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ένα ωραίο comment που έγραψε κάποιος. Λέει ότι για να μας αντικαταστήσουν εμάς τους developers, με ό,τι σημαίνει αυτό, πρέπει να μπορέσει να εξηγήσει ο πελάτης ακριβώς αυτό που θέλει. Ή κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος, ναι. Και στο κάνει θέμα που είναι ChatGPT, πες ότι κάποιος το εξηγεί. Αυτός ο κώδικας. Δηλαδή θα μειώσουμε κάποιες θέσεις, δηλαδή αν σκεφτούμε δηλαδή, λογικά. Πες ότι χάνονται κάποιες θέσεις. Κάποιος που ξέρει δεν πρέπει αυτόν τον κώδικα να το βάλει κάπου σε μια πολύ εφαρμογή και να δουλέψει. Οπότε χάνονται αυτοί που θα γράφουν κάτι πολύ απλό, ας πούμε. Έτσι. Κάποιος να το κάνει deploy, κάποιος να το διορθώσει, να το τσεκάρει. Δηλαδή, άρα ουσιαστικά χάνεται κάποιος που κάνει μια function μόνο. Υπάρχει κάποιος που θα κάνει απλά μια function ή κομμάτια μέχρι να φάει time out το response. Δηλαδή, ξέρεις, ξεκινάει και είναι το πόσο σημαντική είναι. Δηλαδή, η δουλειά σου απλά να κάνεις, ξέρω, μια function. Υπήρχε. Ναι. Θα σου πω συγκεκριμένα παραδείγματα πάνω σε αυτό. Παλιά υπήρχαν. Όταν έγραφες κώδικα, έγραφες σε assembly ή σε κάτι assembly-like. Δηλαδή στη γεωλεξία πήγαινες και έγραφες γλώσσα μηχανής. Ή ακόμα πιο παλιά έγραφες λογικές πύλες. Mm-hmm. Δηλαδή ο κώδικάς σου ήταν στην ουσία λογικές πύλες. Ήσουν ηλεκτρολόγος και όχι software engineer όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Κάποια στιγμή μετά τη γλώσσα μηχανής, βγάλε τις λογικές πύλες λίγο απ' έξω τώρα, εντάξει, είπαμε, μην πάμε τόσο πίσω. Πρέπει να μεταλλωθεί και στο μυαλό κάποια στιγμή μετά τη γλώσσα μηχανής βγήκε οι γλώσσες που μπορούσε να γράψει μια γλώσσα και αυτή να γίνει γλώσσα μηχανής. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι θεωρητικά που κάνανε αυτές τις μεταφράσεις στην ουσία χάσαν τη δουλειά τους. Επίσης υπήρχε και η έννοια του διατριτή. Δηλαδή ο τυπάς που του δίνες το κώδικά σου που έχεις γράψει και το έκανε σε διάτριτες κάρτες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό, έπαιρνε το τέτοιο και καθόταν και πληκτρολογούσε και έφτιαχνε τις διάτριτες κάρτες. Άρα δεν ήταν πληκτρολογεί κάτι. Ναι. Δεν είχε καμία. Αυτό ήταν η δουλειά του. Mm-hmm. Αυτή η δουλειά. Surprise, surprise. Ναι. Δεν έχουμε τώρα αυτή. Δεν υπάρχει σήμερα. Και δεν υπήρχε ChatGPT τότε. Mm-hmm. Οπότε όλα καταλήγουν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάτι, το αντιμετωπίζουμε σαν απειλή ή σαν εργαλείο. Δηλαδή, είναι opportunity, είναι ευκαιρία για κάτι καλύτερο, για κάτι πιο εύκολο, για κάτι πιο γρήγορο ή είναι απειλή για να χάσουμε τη δουλειά μας. Και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο εδώ. Ότι είναι τόσο φοβερό εργαλείο και κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι είναι απειλή. Δηλαδή, να μείνει στο κομμάτι, είναι απειλή και να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Ενώ, αν το δεις σαν εργαλείο, σκέψου τώρα πώς το χρησιμοποιείς, παιδί μου, πόσο pair development μπορεί να κάνεις. Δηλαδή, τις προάλλες καθόμουν και χαζόφτιαχνα ένα form, παιδί μου, για ξέρεις, ένα payphone, ας πούμε. Δεν έγραψα καθόλου React. Του είπα, φτιάξε ένα component για car input, CVV. Δεν ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να κάνω ένα POC με κάτι άλλο. Απλά μου τα έδωσε. Οπότε, είδα αρχικά πώς θα έκανε κάτι που θα έκανα εγώ πιχ σε μια εβδομάδα. Που, OK, θα το έκανα σε μια εβδομάδα. Και δεν έχει καν σημασία ο χρόνος. Και μου έβγαλε αυτό το κομμάτι ώστε να το χρησιμοποιήσω για να κάνω κάποια πράγματα που θα ήθελα όντως να δω στο POC μου. Οπότε, θα είχα την ευκαιρία, αν το πω απλά σε έναν αντίπαλο, τώρα αντίπαλο σε ένα μηχάνημα, να μάθω κάτι από αυτό και να το χρησιμοποιήσω για να γίνω καλύτερος. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το άσχημο. Ότι αν κάποιος το βλέπει μόνο σαν όταν πάρει τη δουλειά, δεν το χρησιμοποιεί γιατί θα του πάρει τη δουλειά. Δηλαδή, νομίζω ότι χάνεται μια ευκαιρία να εξελιχθείς, να είναι κλάδος στη δουλειά σου. Και άμα γλιτώνεις χρόνο στη δουλειά σου για να κάνεις αυτό, μπορεί να κάνεις άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη δουλειά σου για να κάνεις κάτι πιο γρήγορα, ίσως κερδίσεις χρόνο να κάνεις κάτι άλλο στη δουλειά σου. Που γίνεις πιο χρήσιμος, πιο δύσκολο να φύγεις. Όπως το να επικοινωνείς τον κώδικα σου ή να κάνεις review άλλα πράγματα ή να. Whatever, ξέρεις. Σημαίνει αυτό. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, γενικά, αν το πάμε λίγο πάλι ένα βήμα πίσω, αν το δούμε ανά δεκαετίες ή ανά πενταετίες, βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο high level. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν παλιά κάποιος έφτιαχνε ένα παιχνίδι, δεν υπήρχε η έννοια του drivers ή του DirectX.
ή του OpenGL, ξέρεις, Vulkan και τα λοιπά. Πήγαινε κατευθείαν και μιλούσε με κάποιους επεξεργαστές. Δηλαδή έφτιαχνε κάποιο software το οποίο εκμεταλλευόταν το hardware ακριβώς όπως είναι. Mm-hmm. Μετά άρχισαν να μπαίνουν layers στο ενδιάμεσο. Δηλαδή σκέψου τώρα, παλιά έφτιαχνες ένα software που μιλούσε κατευθείαν με το hardware, τώρα φτιάχνεις ένα software για να φτιάξεις ένα παιχνίδι το οποίο μιλάει με μια μηχανή γραφικών, στην ουσία. Μετά αυτή η μηχανή γραφικών μιλάει με τα low-level APIs ή με κάποιο API τέλος πάντων, δηλαδή DirectX 11, 11, 12 κτλ. Το οποίο μιλάει με τους drivers, το οποίο μιλάει με το hardware. Και είναι αρκετά modular, ώστε να βγάλει πολλά hardware. Να βγάλει output σε πολλά, δηλαδή, από κινητά Android, iOS, τέτοια. Δηλαδή ναι. Μια μηχανή είναι αρκετά modular και abstract, ώστε να βγάλει μέχρι σαν built output όλα αυτές τις συσκευές. PlayStation, Xbox, τα πάντα. Ούτε καν συγκεκριμένα σε μια συσκευή. Οπότε... Όχι, άστο το διαφορετικό. Παλιά, εντωμεταξύ, γίνει κάτι άλλο. Δεν υπήρχε η έννοια το ότι όταν οι ίδιες εταιρείες, όταν βγάζανε ένα υπολογιστή, βγάζανε, ξέρω εγώ, το Apple 1, σου λέω τώρα, όταν βγάζανε το Apple 2, δεν ήταν backwards compatible με το Apple 1. Δηλαδή, άλλα software τελείως. Ναι. Τώρα το γεγονός ότι, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, έχεις έναν επεξεργαστή Intel, τρέχει το software και μετά παίρνεις το ίδιο software και το τρέχεις σε έναν επεξεργαστή AMD. Αυτό ήταν αδιανόητο παλιά. Ναι, δεν υπήρχε. Δεν μπορούσες δηλαδή, δεν το σκεφτόντουσαν καν ότι μπορεί να στέκει αυτό το πράγμα. Υπάρχει λόγος να κάνουμε. Ξέρεις, τώρα, πάω πάρα πολύ πίσω. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλα γίνονται όλο και πιο high level. Οπότε και η δουλειά μας γίνεται όλο και πιο high level. Αλλά παράλληλα δεν μειώνεται. Ενώ όλα γίνονται πιο high level, η ζήτηση για προγραμματιστές ανεβαίνει συνέχεια. Δεν μειώνεται γιατί πολύ απλά. Στην ουσία πρέπει να φτιάξεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή αυτό που περνούσε σαν καλή εφαρμογή πριν 20 χρόνια δεν περνάει σήμερα σαν καλή εφαρμογή. Mm-hmm. Γιατί χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία. Και είναι άστο το ChatGPT, τελείως άστο, σαν να μην υπάρχει. Σκέψου τα εργαλεία που έχεις πριν 20 χρόνια ή τα εργαλεία που έχεις πριν 40 χρόνια και τα εργαλεία που έχεις σήμερα. Δηλαδή, 40 χρόνια δεν είχες manual, δεν είχες καν internet. Καλά, πέρα από αυτό. Δηλαδή... Όλα, σκέψτε τα όλα. Δηλαδή από γραφικό περιβάλλον μέχρι στην ουσία drivers, μέχρι compatibility, μέχρι backwards compatibility. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μέχρι το ότι μπορείς να τρέξεις κάτι το οποίο είναι αρκετά high level και να τρέχει σε διάφορους υπολογιστές ή σε διάφορα ecosystems. Mm-hmm. Αλλά anyway, σκέψου, πάρε ένα προγραμματιστή που ξαφνικά πριν 40 χρόνια έπεσε σε κόμμα και έρχεται σήμερα. Και βλέπει όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε. Θα λέει, θα χάσω τη δουλειά μου. Μπορεί να το ισχυριστεί και αυτός. Ναι, ναι. Δηλαδή, το ChatGPT και το κάθε ChatGPT δεν είναι τίποτα παραπάνω από κάτι που μας κάνει τη δουλειά μας, μάλλον μας πηγαίνει στο να γίνουμε ακόμα πιο high level. Δηλαδή, στο να σκεφτόμαστε να προγραμματίσουμε πιο high level. Είναι εντωμεταξύ και κάτι άλλο. Το οποίο κάθε φορά που το λέω τσαντίζεται κάποιος στα comments, αλλά δεν πειράζει. Πάμε ξανά μία. Θα το ξαναπώ. Ακόμα ένα βίντεο. Δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Okay. Περισσότερα ακόμα. Το πιο ασήμαντο πράγμα στον προγραμματισμό είναι ο κώδικας. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Είναι ότι το να φτιάξει software είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, από την ανάλυση που θα κάνεις για το τι χρειάζεται να φτιάξουμε. Από το design για το πώς θα φαίνεται. Από το design για το πώς θα δουλεύει. Από την έρευνα που θα κάνεις για να πιστοποιήσεις ότι αυτό που σου λέω, αυτό που θέλω να, αυτό που φτιάχνω, σου κάνει ή θα το φτιάξω και θα το πετάξεις. Από το ότι πρέπει να στήσουμε ένα development environment, πρέπει να στήσουμε ένα infrastructure, πρέπει να στήσουμε ένα support σύστημα. Δηλαδή δεν ανεβάζουμε το κώδικα και πηγαίνουμε για ύπνο. Δηλαδή πρέπει να απαντάμε σε tickets, πρέπει να φτιάξουμε manual, πρέπει να φτιάξουμε alerts, documentation. Όλα αυτά τα όλα. Και το πιο σημαντικό είναι πάνω χρήση να χρησιμοποιήσουν. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε όλα αυτά. Να το πουλήσουμε. Και εδώ χρησιμοποιεί κανείς, είναι άχρηστο. Ναι. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή να είναι το καλύτερο σύστημα στον κόσμο, αν το χρησιμοποιεί κανείς, απλά άχρηστο. Μετά να το κάνουμε maintain με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι όσον αφορά το software, πράγματα που μπορεί να έχει να κάνει όσον αφορά το. Πώς δουλεύει και με το usability που έχει.
και χίλια δύο τέτοια πράγματα. Και μέσα σε αυτά, ναι, είναι ο κώδικας. Okay. Αλλά τι μπορεί από όλα αυτά να σου φτιάξει με το ChatGPT. Okay. Και τώρα θα μου πει κάποιος, okay, ναι, στο μέλλον όμως μπορεί να φτιάχνει και αυτά. Ναι, μπορεί. Ωραία, θα κάνεις άλλα. Θα πας άλλο ένα επίπεδο πιο πάνω. Δηλαδή η δουλειά σου θα γίνει ακόμα πιο high level. Και τώρα μπορεί να φτιάξει και να μου πει, όχι, εγώ θέλω να ελέγχω τον κώδικα μου. Οκ. Okay. Αν μάθες να ελέγξεις τον κώδικα, πήγαινε από το assembly. Και ο ξυπνητήρας όμως. Ήθελα να ξυπνάει τον κόσμο, αλλά. Όχι, άμα το σκεφτείς, άμα θες να ελέγξεις τον κώδικα σου, γράψε assembly. Θέλω, δηλαδή, θέλω 100%. Δηλαδή, δεν θέλω το byte να μου ξεφεύγει. Εντάξει, αλλά είσαι αυτό που λέμε πίσω, είναι ότι, οκ, είναι ο κώδικας, θα έχεις τον έλεγχο, αλλά δεν είναι και το, αυτό που είναι το παν και το α και το ωμέγα στη δουλειά. Δηλαδή, η δουλειά μας δεν είναι απλά να γράφουμε κώδικα. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω σαν αρνητικό κάπως όλο αυτό το ChatGPT. Οπότε, το sum up. Θα μας πάρει τη δουλειά? Ναι. Όχι. Είναι αργά, είναι αργά. Θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε? Πιθανότατα ναι. Ναι. Okay. Θα μας κάνει πιο εύκολο τη δουλειά? Ναι και όχι. Mm-hmm. Ναι, γιατί κάποια πράγματα μπορούμε να του τα κάνουμε offload, δηλαδή μπορούμε να του τα δώσουμε να μας τα κάνει λίγο πιο γρήγορα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το focus μας σε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να το δώσουμε στο input ή να φτιάξουμε την αρχιτεκτονική σωστά. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να διαψευστώ σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν το βλέπω μέσα στα επόμενα, ας πούμε, 5 χρόνια. Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα ώστε να μας το αλλάξει τελείως δραστικά. Δηλαδή, δραστικά τι σημαίνει? Σκέψου μια enterprise εφαρμογή και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Enterprise εφαρμογή, τώρα μιλάμε για εκατομμύρια εκατομμυρίων γραμμές, χιλιάδες services, slash pods, slash containers. Okay. Firewalls. Firewall. Okay. Μέσα infrastructure από εδώ και από εκεί, availability σε πάρα πολλές ζώνες και όλα αυτά. Να κάνει όλο αυτό. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να το ChatGPT και οποιοδήποτε είδους GPT εκεί έξω να μπορεί να το αλλάξει δραστικά αυτό μέσα στον ορίζοντα. Να το πάω ακόμα πίσω. Ναι. Πιστεύεις ότι η εταιρεία που δουλεύεις θα επέτρεπε να ανεβάζεις τον κώδικά σου? Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να μπορούμε να κάνουμε host το ChatGPT σαν εταιρεία για να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω κάποια εταιρεία που, ξέρεις, έχει οτιδήποτε, ρε παιδί μου, 15, ξέρεις, πώλησης για 1000 πράγματα, να σου πει, ακόμα βάλε το main business σε ένα εργαλείο. Δηλαδή, είναι και πράγματα τα οποία είναι και νομικά, ας πούμε. Ναι, όπως, πώς το λένε, αυτό που στους υπαλλήλους της Microsoft, δεν τους αφήνανε, τώρα δεν ξέρω τι, αν έχει αλλάξει αυτό, αλλά δεν τους αφήνανε να χρησιμοποιούν Google, γιατί όταν κάνανε Google Search, με το πρόβλημά τους, για να μην βγαίνει αυτή η πληροφορία προς τα έξω. Mm-hmm. Δηλαδή, έπρεπε να, ό,τι η αναζήτηση κάνουν, το κάνουν μέσω Bing. Αν φαντάζεσαι τώρα να σου κάνει generate ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται στη Microsoft, ας πούμε, ή όχι στη Microsoft, γιατί μπορεί να έχει. Βασικά δεν έχει καν σημασία. Ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται σε μια άλλη εταιρεία, να σου κάνει. Έχει τον κώδικα σου. Ναι, ναι. Άρα μπορεί να ξέρει τον κώδικα σου. Τα προβλήματά σου. Σωστά. Και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Οπότε ακόμα και τεχνολογικά να γίνει, ίσως οι εταιρείες δεν είναι ακόμα έτοιμες να το υιοθετήσουν όλο αυτό και να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε θα μα χρειάζεται δουλειά. Καμία σχέση. Απλά χρησιμοποιήστε το, νομίζω ότι α το κλείσουμε και αν δεν το χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιήστε το σίγουρα. Ναι, και συμπλήρωσε την έρευνα μισθών. Είναι το ίδιο σημαντικά. Και γράψτε, αν το γράψετε στο ChatGPT, θα σα πει κάτι την έρευνα μισθών. Δεν μ' αρέσει το σκοπό στη σειρά. Ευχαριστώ.